Αποδεκτή από τη Δημοτική Επιτροπή του Δημού Ιωάννητων έγινε σε προηγούμενη συνεδρίαση τη η εισήγηση τη υπηρεσία εποπτεία και συντονισμού των θεμάτων του σπηλαίου περάματο με υπεύθυνο και αρμόδιο αντιδήμαρχο τον Μινά Πασχόπουλο να δοθεί αύξηση στην τιμή του εισιτηρίου εισόδου στο σπήλαιο κατά 50 λεπτά του ευρώ. Ο τουρισμό αποτελεί τα τελευταία χρόνια τη βαριά βιομηχανία τη περιοχή και το σπήλαιο αποτελεί για την περιοχή των Ιωαννίνων ένα από τα πλέον πολύτιμα οχήματα ανάπτυξη αλλά και εις ροής εσόδων. Η τιμή του εισιτηρίου όμως παραμένει ίδια από το 2007 και παρά τις συζητήσεις που έγιναν αρκετές φορές στο διάστημα των 17 ετών που μεσολάβησε, η τιμή παραμένει ίδια. Το σπήλαιο περάματο ήταν και παραμένει ένα κερδοφόρο οργανισμό για τον Δήμο από του λίγους που είναι αυτοσυντηρούμενο, καλύπτοντα με το παραπάνω τα έξοδα λειτουργία του. Η διαχρονικά καλή οικονομική του κατάσταση άλλωστε αποδεικνύεται από το ότι στο τέλος κάθε έτους υπάρχει ένα μεγάλο αποθεματικό που μεταφέρεται προς χρήση στο επόμενο. Για το 2023 το αποθεματικό που παραδόθηκε στη νέα διοίκηση άγγιξε τις 365.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, η νέα διοίκηση με την αρμοδιότητα και το συντονισμό του αντιδημάρχου κ. Πασχόπουλου, με σκεπτικό πω το εισιτήριο έχει μείνει καθυλωμένο από το 2007, εισηγήθηκε προ τη Δημοτική Επιτροπή και αυτή το αποδέχθηκε, εισηγούμενη αντίστοιχα προ το Δημοτικό Συμβούλιο, την αύξηση τη τιμή. Εξαιρείται το εισιτήριο όμω για του μαθητέ των σχολείων από την περιοχή των Ιωαννίνων, που είναι σήμερα 2 ευρώ και προτείνεται να μείνει ω έχει. Η εισήγηση θα τεθεί προ συζήτηση και λήψη απόφαση σε μία από τι επόμενε συνεδριάσει του Δημοτικού Συμβουλίου και η εφαρμογή τη απόφαση προσδιορίζεται από την 1η Μαου. Οι τιμέ των εισιτηρίων σήμερα είναι 7 ευρώ για τα ατομικά μεμονωμένα εισιτήρια που θα αυξηθούν στα 7,5 ευρώ, 5,5 ευρώ για τα μέλη οργανωμένων group που θα αυξηθεί στα 6 ευρώ και 3,5 ευρώ για μαθητικά και φοιτητικά εισιτήρια που θα αυξηθούν στα 4 ευρώ. Το σπήλαιο μπορεί ως οργανισμός να μην αντιμετωπίζει κάποιο οικονομικό πρόβλημα που να οδηγεί στην αύξηση της τιμής ως της μόνης ικανής και αναγκαία συνθήκης για να αντιμετωπίσει αυξημένα λειτουργικά κόστη. Είναι δυνατό ωστόσο με τη μικρή αυτή αύξηση να υπάρξει πρόσληψη ενός ακόμη ξεναγού, κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα για τη χρονική συμπίεση της ξενάγησης ώστε να μην διεξάγονται ανά 20 ή 25 λεπτά αλλά σε μικρότερο χρονικό διάστημα, κάτι που σημαίνει ότι θα δοθεί και η δυνατότητα της εξυπηρέτησης περισσότερων επισκεπτών. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον κύριο Πασκόπουλο, μας τόνισε πως η αύξηση της τιμής δεν είναι επιβεβλημένη λόγω κάποιας κακής οικονομικής κατάστασης, όσο γιατί το εισιτήριο παραμένει στα επίπεδα του 2007 χωρίς καμία αλλαγή και πως σε σχέση με άλλα σημεία παρόμοιου τουριστικού ενδιαφέροντος και επισκεψιμότητας, το εισιτήριο θεωρείται από τα φθηνότερα στη χώρα. Το 2023 το σπήλαιο κατέγραψε ρεκόρ επισκεψιμότητας με τον συνολικό αριθμό των επισκεπτών να φτάνει τις 96.000 και τα έσοδα τις 489.000 ευρώ. Η αύξηση ήταν εντυπωσιακή από το 2022 όπου είχαν διατεθεί 81.340 εισιτήρια. Ο αριθμός των επισκεπτών του σπηλαίου που αφορά μαθητές και φοιτητές έφτανε περίπου στο 50% του συνολικού αριθμού των επισκεπτών. Το 2024 ξεκίνησε επίση με του καλύτερου ιονού, που δημιουργούν τι προποθέσει για την κατάρριψη και του περσινού ρεκόρ και ενδεχομένω του φράγματο για πρώτη φορά των 100.000 εισιτηρίων. Το πρώτο τρίμηνο του έτου έχουν διατεθεί ήδη 24.000 εισιτήρια, αριθμό αντίστοιχο με αυτόν τη περσινή περίοδου το ίδιο διάστημα. Με τον Απρίλιο όμω να μην έχει υπολογιστεί, καθώ είναι ο μήνα που καταγράφεται η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από μαθητές, λόγω των σχολικών εκδρομών που γίνονται από άλλες περιοχές προς τα Ιωάννινα.